Λοιπόν, όλοι περιμένετε να κάνω τώρα ένα κακό σχόλιο για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Πρώτον, θέλω να ρωτήσω, αυτό που είπε, αν κατάλαβα καλά, είπε ότι πληρώνεται για να μιλάει για μένα. Όχι, εννοεί ότι αν προκύψει στο πλαίσιο τη εκπομπή να σχολιάσουν κάτι που σε αφορά. Δηλαδή ότι πληρώνεται κάποιε εκπομπέ για να μιλήσουν μόνο αρνητικά για μένα. Τέλος πάντων, θα πω τώρα κάτι. Δύο σχόλια θέλω να κάνω. Το πρώτο, εγώ ο Δημήτρης είναι ένα μεγάλο κομμάτι και της τηλεοπτικής μου και της προσωπικής μου ζωής. Και με τα καλά και τα κακά, επειδή άνθρωποι λειτουργούμε πάντα να κοιτάμε το καλό κομμάτι των ανθρώπων όταν πέρασε ένα διάστημα, εγώ overall, που λένε και στο χωριό μου στο Αργυροπούλη, όμορφα και γλυκά αισθήματα έχω για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο για να το λήξω. Πρώτον. Δεύτερον, και δεν είναι για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, γενικό το σχόλιο το δεύτερο, για να μην βάλετε Δημήτρη Ουγγαρέζο δίπλα, η μεγαλύτερη ελευθερία που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος στη ζωή του είναι όταν ανοίγει η κάμερα ή όταν κλείνει η κάμερα, να έχει την ίδια άποψη για τους ανθρώπους. Γενικό το σχόλιο. Μεγάλη ελευθερία. Λυτρώνεσαι όταν λες τα ίδια μπροστά στις κάμερες ή κατηδίαν σε συναντήσεις. Όταν αναγκάζεσαι άλλα να λες την ρημάδα την κάμερα και άλλα στις συζητήσεις, είσαι ανελεύθερος. Και αυτό, δεν το λέω για τον Δημήτρη, γενικά το λέω, είναι μεγάλο βαρύδι για όλους μας. Όταν λύσουμε το δεσμό αυτό και όλα, ό,τι λέμε ρε στον αέρα, το λέμε στον αέρα και το λέμε και στους φίλους μας, τότε είμαστε πραγματικά ελεύθεροι.